Πράγματι, από αυτά που είπε ο πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Στέβο Πεντάρος, και μετά από αυτή τη συνάντηση, έγινε σαφές, θα λέγαμε, ότι η Γαλλία δεν παρήγε απολύτως καμία εγγύηση ότι θα εγκρίνει τελικά μια ημερομηνία έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Βόρεια Μακεδονία. Σύμφωνα πάντως με τον κύριο Πεντάροφσκι, ο Εμμανουέλ Μακρόν τον ενημέρωσε πως το Παρίσι έχει εδώ και μια εβδομάδα ήδη στείλει στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα non-paper που περιέχει τις προτάσεις για την αλλαγή στη διαδικασία ενταξιακών διαπραγματεύσεων που ουσιαστικά ζητάει η Γαλλία. Και μάλιστα εκτίμησε ότι όλη αυτή η διαδικασία κατά την οποία οι χώρες θα μπορούν να κάνουν τις δικές τους προτάσεις, κάποιες τροποποιήσεις ενδεχομένως, μάλλον θα ολοκληρωθεί μέχρι το Μάρτιο του 2020. Επίσης, ο κύριος Πεντάροφσκι είπε ότι ξεκαθάρισε στον κύριο Μακρόν ότι η χώρα του δεν θα συμφωνούσε με κανενός άλλου είδους σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πλην της πλήρους ένταξης, και ο Εμμανουέλ Μακρόν τον διαβεβαίωσε ότι δεν είχε σκοπό να προτείνει κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Να πούμε μόνο εδώ, Γιάννη, ότι αύριο τα Σκόπια θα επισκεφθεί ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Χάικο Μάας, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ενημέρωσε ότι προτίθεται να επισκεφθεί τα Σκόπια στο πρώτο εξάμηνο του 2020. Αναστασία, σε ευχαριστούμε πολύ.